Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία ένα πολύ σημαντικό ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό αναμετάδοσης R416GM Granite M. Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε φορτηγό Καμάζ 5350, έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση της επικοινωνίας των μονάδων στο πεδίο της μάχης. Ερωτηματικά έχουν προκύψει για το αν χτυπήθηκε εντός Ρωσίας ή όχι. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων ανακοίνωσαν: οι χειριστές μας προκάλεσαν ζημιά σε έναν εχθρικό στόχο με καινούργια drone που τέθηκαν σε υπηρεσία με τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επιχείρησης, ο σταθμός R416GM υπέστη ζημιά, είπαν στην ανακοίνωσή τους. Η καταστροφή αυτού του προηγμένου σταθμού έχει σημαντικές επιπτώσεις για το ρωσικό στρατό, καθώς διακόπτει ή δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και διάφορων μονάδων. Αυτή η επιχείρηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν βάλει στο στόχαστρο το σύστημα R416GM, το οποίο μπήκε σε υπηρεσία για το ρωσικό στρατό μόλις το 2018. Ο εκπρόσωπος τύπου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα της επιχείρησης, που δείχνει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των νέων καμικάζι drone τους. Το κατεστραμμένο σύστημα R416GM, κρίνοντας από τα διακριτικά του, άνοικε σε ρωσική ομάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα του Χαρκόβου, στην περιοχή του Μπελγκορόντ. Υπάρχουν εικασίες ότι το κτύπημα μπορεί να έλαβε χώρα και στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεδομένης της ειδικής φύσης της ανάπτυξης τέτοιων κρίσιμων συστημάτων στο πεδίο της μάχης. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.